Ανάσα. Καλημέρα σας. Ωραία μέρα η Παρασκευή. Θα πεις ποια μέρα σου αρέσει πιο πολύ στην, μέσα στην εβδομάδα. Θα σου πω η Πέμπτη. Γιατί όπως είπαμε και σε πιο παλιές εκπομπές, πιο παλιές εκπομπές, η αναμονή είναι κάτι που σε εξιτάρει. Η προσμονή, και ειδικά όταν ξέρεις ότι έρχεται μια ευχάριστη είδηση ή ένα ευχάριστο πράγμα το οποίο έχεις δουλέψει πάρα πολύ για να το πετύχεις. Όταν φτάνει η ώρα λοιπόν να δεις τους σκόπους σου να γίνονται πραγματικότητα ή μια μέρα που έχεις βάλει παραδείγματος χάρη να πάρεις την άδειά σου και να πας στην παραλία να αράξεις στην ξαπλώστρα, να πάρεις το ωραίο σου το βιβλίο, να ξεστραβωθείς λιγάκι που σε έχει χαζέψει ο Ιβάνγιο Καρπίδης, να δεις δίπλα νεολαία να κάνει τα μπάνια της, να δεις όμορφα κορμιά, να περάσεις ωραία, να ακούσεις τα πουλάκια, να ακούσεις τις κάριες, τα βατράχια και τα ειδόνια. Πόσοι από μας έχουν ακούσει τα τελευταία χρόνια το γκάρισμα του γαϊδάρου? Ακόμα και αυτό είναι μια μουσική της φύσης, το γκάρισμα του γαϊδάρου. Ειδικά ο γάιδαρος το Μάιο έχει την πλάκα του. Αυτοί που είναι δεμένοι και μυρίζουν τον ίστρο ότι κάποια γαϊδάρα γύρω κάπου εκεί κοντά τον περιμένει και προσπαθεί να λυθεί, να φύγει, να ανακόψει την τριχιά. Ο τρόπος που γκαρίζει ο γάιδαρος έχει την πλάκα του. Χώρια εκείνο το μπαμ, μπαμ, μπαμ που ακούς, που είναι το χτύπημα του φαλού του γαϊδάρου στην κοιλιά του επάνω, που είναι ασγκινεμένος που λέμε, σαν τον Ουάρντα ρε παιδί μου ένα πράγμα. Τον πήρατε και τον βάλατε και στην σουίτα τον Ουάρντα. Μη χάσετε το κελεμπούρι. Ρε ο πλούσιος όταν είναι πλούσιος, ο πραγματικός πλούσιος, κάτι τέτοια μαγκάκια που χαλάνε την πιάτσα τα ρίχνει τιμωρία, και ειδικά όταν τους έχει χαρίσει και μία και δύο φορές τους έχει χαριστεί στο παρελθόν. Μα έχει λέει 400.000, εντάξει μόνος σου. Πώς έριξες τον Τζιόλ? Α, πιο πολλά έπαιρνε ο Τζιόλης τότε. Χωρίς λόγο τον άνθρωπο ένα χρόνο τον είχε σκέτρεχε γύρω γύρω και ακόμα παίζει μπάλα ο Τζιόλης. Το Χατζησαΐα το παιδί τότε, επειδή αρνήθηκε να πάει στη Ρουμανία, τον βάλατε και έτρεχε γύρω γύρω. Αυτόν εδώ που έχει προσβάλει επανειλημμένο στο σωματείο, το λέω κι εγώ σωματείο, όπως το λέει ο Βιζιρτζής, όπως το λέει ο Λάκης Οικονομίδης, όπως λέει ο Κατσαρής, το σωματείο. Ακόμα έχουμε μείνει στο σωματείο. Λοιπόν, που έχει προσβάλει το σωματείο, τον πάρω και τον βάλω στη σουίτα. Τον αμετανόητο γύρισε από εκεί που πήγε και έγινε ρεζίλη και το διώξανε. Ξαναγύρισε στη Θεσσαλονίκη και βγήκε και τραγουδούσε στις πίστες, στα σκυλάδικα. Ρε με λαχρινάκι, με πέτουσες φαρμάκι, με το σορτσάκι ο χάλιας. Και τον πήρατε, τον βάλατε στην κερκίδα επάνω στη σουίτα. Στείλ τον εκεί πέρα με τους βλάχους στην 7. Είσαι από το κεφάλι μας και μόνος σου. Και με το παραμικρό διακοπή συμβολέο θα σε καταστρέψω. Εσένα θα σε καταστρέψω. Γιατί καταστρέφεις νεολαία, ζαλίζεις τα παιδιά. Δεν χρειάζεται η κοινωνία μας τέτοιους. Σε συγχώρησα μία-δύο φορές. Να σου πω για κάτι. Ή θα σε συγχωρήσω και τρίτη, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δίνει ευκαιρίες. Και όταν βλέπει ένα ματωμένο, αλλά δεν είναι μετανιωμένος. Δεν τον είδατε πάνω στο μπουζούκια, πήγε και τραγουδούσε. Δεν ξέρεις ρε ότι σε παίρνουνε. Με τα
τηλέφωνα από κάτω. Θα τα ανεβάσουνε στο ίντερνετ και θα γίνεις ξεφτύλας πάλι. Έχεις δει κανέναν άλλον με τη δική σου τη συμπεριφορά και το δικό σου το παρελθόν που σε έχουν για λεπρό μέσα στην ομάδα και δεν σε αφήνουν να κάνεις προπόνηση μαζί της. Να γυρίζει το βράδυ στα μπουζούκια και να τραγουδάει επάνω στις πίστες με τις καθαρές. Και σε πάραν σε βάλω στη σουίτα. Ή αν τον πιστεύετε και νομίζετε εκεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ οι γαγκάτσιδες γαγκάτσιδες θα πεις τα λέω στον γαγκάτσι. Αυτός ξέρει ελληνικά, σε αυτό τα λέω, πού άλλο τα πω. Γκοτζάρεβα, σε ποιο να τα πω? Στο Μάριο Μπράγκο, στον Ιβάν, στον Γιοργάρα? Πού να μάθω ρώσικα? Τα λέω στον γκαγκάτσι. Γκαγκάτσι είχαμε και τον Κυριάκο. Κυριάκο είχαμε και μια εναλλακτική. Τώρα αυτός θα τα ακούει. Αυτό να ξέρω. Και εκείνο τον Καρυπίδη που πήγε να αγκαλιάζει το Φερέρα προχθές και τον λέω άλλος άσε με ρε, φύγε. Εδώ δεν πλησιάζει κανείς. Ο άνθρωπος είναι στάρ, ξέρει να συμπεριφέρεται. Ο στάρ θέλει εκείνη τη στιγμή, ξέρει ότι η τηλεόραση και ο φακός θα πέσει επάνω του. Και αυτός κάθεται παγωμένος, σοβαρός, όπως πρέπει να κάθεται. Γιατί άμα αρχίζει και χοροπηδάει κι αυτός, χάνεται η συγκέντρωση από την ομάδα. Σου λέει τελειώσαμε, κάτι κάναμε. Και κάθεται σοβαρός που πάει ο άλλος να αγκαλιάζει. Ο χωρικός. Του κάνει άσε, φύγε. Παρένθεση. Είδα τον πάρει ο Ουάρντα, τον Ουάρντα, και θα τον εντάξει γιατί είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει. Ας εγώ πιστεύω έχει καεί. Έχει χάσει. Πώς ξαφνικά ενώ υπήρχε ο τεράστιος Κλάους. Ο τεράστιος. Ξεπαιχνιδάρες ο Κλάους. Τον Κλάους τον έχω αδυναμία. Στεναχωριέμαι που κατέληξε έτσι. Πώς ήταν στα πικ του και πετούσε και ξαφνικά του πήγαν και στραβά μια χρονιά, είχε 3-4 δοκάρια, έπαιρε κανένα 2 γκολ μόνο. Α, με τα δοκάρια θα τα ανέξει, θα είχε πάρει και τα πάνω του. Θα βάζε κάποια γκολ. Τίποτα. Και όπου και να πήγε δεν μπόρεσε. Γιατί κάηκε, άδειασε. Έχασε το τσάφ του. Το πέταγμά του. Το θείο δώρο. Το κατέστρεψε. Το κάψε. Το μηδένισε. Το χτύπημα της κόμπρας που είχε. Γιατί ενώ θα μπορούσε να το έχει 2-3 χρόνια ακόμα, κάποτε χάνεται αυτό το τσάφ. Το κάτι παραπάνω. Με τα χρόνια τα πολλά και με την πολλή του χρήση. Ενώ θα μπορούσε να έχει 2-3 χρόνια. Η ζωή που έκανε και το μυαλό που είχε. Και τα πάφα που είπε και βάλει ένα κόμμα. Γίνανε αιτία και κάει και ο παίκτης. Έτσι έχει γίνει και ο Ουάρντα. Και από τη στιγμή που δεν μπορείς να τον ξεφορτωθείς, δώσ' τον να καταλάβει ότι είναι παράσιτο. Και ότι δεν πρέπει αυτή τη συμπεριφορά να την ακολουθούν τα νέα τα παιδιά, γιατί αυτή είναι η κατάληξη. Όταν δεν μπορείς να διαχειριστείς τη δύναμη που σου δώσε η φύση, να την κάνεις τάλαρα, να μαγέψεις, να φτιαχτείς, να εκτοξευθείς, να περάσεις όμορφα, γιατί δουλειά που κάνεις, όση ώρα την κάνεις περνάς όμορφα. Είναι από τις πολύ λίγες δουλειές και μπορεί να γίνει σύνταγμα, μπορεί να γίνει να περπατήσεις τη ζωή σε ρόδα, μυρωμένα. Εσύ τα κλώτσες όλα. Και σε πάρω, σε βάλω στη σουίτα. Μην τυχόν και τον πουλήσω πουθενά και πάρω κάνα τρακοσάρι. Όχι ρε. Θα πεις για κάτσε ρε μεγάλε. Τα 300 είναι 300. Είναι.
και σε ένα πλούσιο, όσα λεφτά και να έχει, άμα του πεις 300, του κάτσε ρε φίλε, δεν μιλάς για 3.000. Να πεις άντε ρε, δεν τρέχει τίποτα 3.000, είναι πλούσιος είμαι. Τα 300 είναι 300, αν βάλεις άλλα 700 γίνεται ένα εκατομμύριο. Πώς θα γίνει δηλαδή. 3-4 εκατοστάρια τα παίρνει ο Βάρντας. Σου λέει για μην τον πουλήσω, κάνα 500 άργο και 400 που θα γλιτώσω, να το μιλιώνει. Σωστά. Αλλά βλέπεις ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται. Α, κάτι Αιγύπτιοι εκεί πέρα, την οποία του τα συγχωρούν γιατί όλοι τέτοιοι είναι. Σε αυτό το στυλ κινούνται. Έχει και τις εξαιρέσεις του, βεβαίως και έχει. Α, δέστε το Σαλάχ. Εξαιρετικός. Σοβαρός. Έχει και άλλους. Ο Μέγκαχετ που είχε ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε μπάλα. Ο Μαγδί Ντολμπά έπαιξε μπάλα. Αλλά αυτή η τρελάρης όταν είναι σε ένα ποσό, γιατί στη ζωή και στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα αυτοί οι τρελάρες δεν είναι πάνω από 1%. Ποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ θα του δοθεί, του ΠΑΟΚ ή του Παναθηναϊκού ή γενικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα του δοθούν αυτές οι ευκαιρίες που δοθήκανε στον Ουάρντα και θα τους κλωτσίσει με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο να κάθεται να στέλνει μηνύματα στις γυναίκες των συμπαικτών του, των φίλων του, να ορμάει σε όποια βρει μπροστά του, να ξεφτελίζει την οικογένειά του, τον εαυτό του και την ομάδα του και μαζί για τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είναι ευαίσθητος. Γιατί όλοι έχουμε γυναίκες, έχουμε κόρες, έχουμε αδερφές, έχουμε ερωμένες. Και να τσογλάνει με αυτή τη συμπεριφορά δεν μπορεί να ενοχλεί την οικογένειά μου. Μακριά λοιπόν από το όλο σύστημα του ΠΑΟΚ. Σταματήστε κι εσείς που ασχολείστε με τα μέσα να παραγάγετε κάθε φορά, να αναπαράγετε κάθε φορά που κάνει κάτι αυτός ο τύπος. Μόνος του γύρω γύρω από την Τούμπα, ούτε μέσα να τρέχει το πρωί και το βράδυ, χωρίς να έρχεται σε επαφή με την ομάδα. Και όταν με το καλό φτάσει, αν έρθει καμιά σου δώσω κανένα 2-3 εκατοστάρια, δώστε τον να φύγει και όπου θέλει να σπάει. Αν όχι, όταν τελειώσει το συμβόλαιό του να πάει στην ευχή του Θεού. Αποτελεί μαύρη κοιλίδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Γιατί και ο Κλάος, ο οποίος ήταν τρελάκιας, τέτοια πράγματα δεν έκανε. Δεν πείραξε κανέναν, δεν ενόχλησε κανέναν, έκανε κακό μόνο στον εαυτό του και αυτό μπορώ να το συγχωρήσω. Και να τον έχω πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου. Αυτό εδώ πέρα αναστάτω σε όλο τον κόσμο. Και έδειξε ότι περιφρονεί τις αξίες του ΠΑΟΚ, γυρίζοντας από εκεί που γύρισε ο ξεφτύλας, να γυρνάει στα μπουζούκια, να τραγουδάει πάνω στις πίστες και να μας έχει όλους γραμμένους. Στο βρωμερό αράβικο ρηπαπά του. Μακριά η λίγδα. Και ξαναγυρίζουμε στα θέματά μας, διότι έχουμε σοβαρά θέματα. Ξεκίνησε για την ομάδα της πόλης μας. Εχθές είχε άτυχο αποτέλεσμα ο Άρης. Δεν λέω ότι κλαίω, αλλά δεν βγήκα και έξω να πανηγυρίζω. Θα πεις άμα κέρδιζε, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ο Άρης να κάνει την προσπάθειά του, βρίσκεται σε καλό δρόμο. Μην κάνει αυτό που κάνει όσες φορές πάει να σηκώσει κεφάλι, που υπερτιμάει την αξία της ομάδος και ζητάει παραπάνω πράγματα. Από την υπερπροσπάθεια που έκανε να βρεθεί εδώ που βρέθηκε, ενδεχομένως κάπου να ξεφούσκωσε κιόλας. Έκανε τον κύκλο του, πέρασε αίτητο στον πρώτο αγώνα με τους Κυπρίους. Εδώ δεν τα πήγε καλά, στα θέματά του.
Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο, δεν το νιώθω κιόλας και δεν έχω για τις κατάλληλες πληροφορίες. Πάντως, καλό είναι για την πόλη να υπάρχει η δυναμική που λέγεται Άρης, να υπάρχει και αυτό το τσίγκλισμα και να σας πω κάτι. Βλέπω ότι κάτι πάει να αλλάξει. Εκείνη η κακία και ο τρομερός φανατισμός που υπήρχε μεταξύ των ομάδων σιγά σιγά τίνει να αρχίζει να καταλαγιάζει. Και σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς που έχουμε την πένα και τα μικρόφωνα. Εγώ πένα δεν έχω, δεν πιάνω. Όμως οι νέοι δημοσιογράφοι, άτσι και δεν πιάνουν την πένα, τα πληκτρολόγια του υπολογιστή τους, να ανεβάζουν τις ειδήσεις, δεν μπορούν να προοδεύσουν. Και τα μικρόφωνα φυσικά. Να ρίξουν τους τόνους μπορούν. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι τα ραδιόφωνα είχαν γίνει αιτία δίνοντας μικρόφωνα σε κακές, πολύ κακές οπαδικές εκπομπές. 107. Γιατί υπήρχαν οπαδικές εκπομπές, εκπομπές συνδέσμων που είχαν και το χαβά τους και την τρέλα τους, βγάζανε ο καθένας μέσα τον οπαδισμό του, μέσα από την αυτήν, χωρίς όμως να παράγουν βία, θα τους σκίσουμε, θα τους κάνουμε, τους έτσι, τους αλλιώς, μην τολμήσουν να μην κάνουν. Και ελάτε και σας περιμένουμε. Και αυτό έγινε αιτία διάχυτο το μίσος να υπάρχει. Και αν μπορούμε να πάμε στα διπλανά γήπεδα, να κυνηγιόμαστε στους δρόμους, να κάνουμε, να δείξουμε. Τρινήσαμε μέχρι νεκρούς από αυτή την ιστορία, μαλλιοτραβήγματα, ξύλα, κυνηγητά, μπουνιές, καψίματα. Εγκληματίσαμε. Όσοι ανεχτήκαμε, αλλά εγκληματίσανε δύο φορές αυτοί που τους δώσαν μικρόφωνα. Μ' αρέσει και εμένα, και εγώ υπήρξα, πέρασα από σύνδεσμο. Ξέρω πως είναι να βράζει το αίμα εκεί μέσα. Αλλά από τα 100 παιδιά των συνδεσμητών μπορεί να έχουν να είναι αλανιάρδες και μάγκες καλοί και τρελάκιδες, αλλά είναι μέχρι ένα σημείο. Το 1% είναι που τα δημιουργεί αυτά. Αυτή την ακραία εχθρότητα μεταξύ των ομάδων μιας πόλης. Και κάτω έτσι είναι. Στην Αττική. Μίσου, αλλά όταν θα φτάσει η ώρα ενώνονται κάπου. Όχι πάβουν έναν εχθροί, αλλά ενώνονται. Κάτι που δεν το έχουμε προσέξει εμείς. Δεν βλέπουμε ότι ισχύει είναι εν τη ενώση. Και όταν σε μια πόλη μικρότερη από την Αθήνα σαν τη δική μας υπάρχει τέτοια εχθρότητα μεταξύ των οπαδών των ομάδων, μόνο κακό μπορεί να δημιουργήσει. Και είδατε τι προβλήματα δημιουργηθήκανε και ο θρελικός Ηρακλέας ακόμα τραβιέται. Εάν έδιναν εισιτήρια στον ΠΑΟΚ τότε σε εκείνο το μάτς που ήρθε νομίζω 1-1 ήρθε, το 3-3 ήταν. Σε εκείνο το μάτς οι ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ μπορούσαν να πάρουν 15.000 εισιτήρια, από 20 δραχμές ήταν 300.000. Και για 7.000 για ένα κολό λογαριασμό του ΙΚΑ έγιναν αιτία και ακόμα τραβιούνται. Αλλά είπαν όχι. Εντάξει, εγώ κάπου το εκτιμώ από τη μια μεριά. Λέω εντάξει ρε φίλε. Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφίλων. Ναι, αλλά δεν πήρες μαζί για τους αλλοφίλους. Πήγες και γκρεμίστηκες μόνος σου. Τι να σε κάνω. Όχι ρε, δεν σας δίνουμε, ας πέσουμε, ας πέστε, πέστε, τι σας κάνει. Πήγε ο Σαββίδης κάτι εκεί να κάνει, να φτάμε κάτι. Σηκώσανε παντιέρα, θέλουμε μόνοι μας. Πού οδήγησε αυτό.
Θα πεις έχετε διαφορές με τον ΠΑΟΚ. Έχετε. Καλό είναι που έχετε. Άμα ήταν όλη μια ομάδα δεν κάνουμε τίποτα. Είναι μερικοί που το φανάζουν. Μια πόλη, μια ομάδα. Δεν γίνεται. Δεκάδες ομάδες έχει αυτή η πόλη. Δεν είναι, και δεν είναι μόνο οι μεγάλες, είναι και οι μικρότερες. Μακεδονικός, Καλαμαριά. Μικρότερες. Σε δυναμική. Μιλάμε για τις ιστορίες. Είναι άλλη συζήτηση. Παύλος Μελάς, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίνικας Πολύχνης, Σικές, Θερμαϊκός. Η Θεσσαλονίκη, υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Θεσσαλονίκη. Είμαστε η μόνη πόλη που δεν έχουμε ομάδα να υπάρχει το όνομά της, της πόλης. Μια Θεσσαλονίκη κάπου είναι χαμένη, ούτε ξέρω που είναι. Ξεκίνησε λοιπόν τις υποχρεώσεις. Πρώτος ο ΠΑΟΚ, μάλλον πρώτος ο Άρης, μετά ο ΠΑΟΚ, παίζοντας μέσα στο κατάμεστο πραγματικά γήπεδο της Τούμπας, πρόεδρε, πάρε τα χαρτιά και πες τους να τρέξουν. Πες τους να τρέξουν και ό,τι προβλήματα έχεις, άσε πιστεύω, γιατί ήδη δυο τρυπήματα έχεις φάει μέχρι τώρα, να το ξέρεις. Και θα μιλήσουμε και για αυτά τα τρυπήματα. Δύο τρυπήματα έχεις φάει. Το ένα είναι με τα play-offs που θα γίνουνε. Και η ομάδα η οποία θα πάρει το πρωτάθλημα θα μπει να το ξαναπάρει. Από άλλες πέντε ομάδες οι οποίες ενωμένες θα κοιτάξουν να βγάλουν μία από αυτές πρωταθλητή παρά να βγεις εσύ. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι στα play-offs. Από την άλλη μεριά λες, έλα εντάξει μωρέ, ΠΑΟΚ είσαι. Ελάτε όλοι μαζί. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Θέλουμε μόνοι μας, σας κάνουμε μια χαψιά. Πάντα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη οπαδική δύναμη της Ελλάδος. Πάνω και από τον Ολυμπιακό. Πολλοί με χλεβάζανε. Εγώ όμως, όπως και πολλοί από μας, έχουν γυρίσει την Ευρώπη. Έχουν μείνει καιρό στην Ευρώπη. Με τους μήνες, με τα χρόνια. Και όχι σε ένα κράτος. Σε καμιά δεκαριά. Και βλέποντας τι συμβαίνει στην Ευρώπη, γιατί μια άλλη Ελλάδα είναι έξω από την Ελλάδα. Και εκείνη η Ελλάδα παρακολουθεί ποδόσφαιρο περισσότερο από ό,τι παρακολουθούν εδώ στην Ελλάδα. Είναι το μόνο τους διέξοδο να μπουν μέσα στο κλίμα της πατρίδας τους. Νέα παιδιά, μεγαλύτεροι που μείναν και που φύγαν και μείναν και στεριώσανε, μαζεύονται σε ελληνικές καφετέρες, σε ταβέρνες, σε συνδέσμους, σε στέγια και βλέπουν την ομάδα τους. Λοιπόν το 80% αυτών που είναι στην Ευρώπη είναι προσφυγάκια από τη Μακεδονία, Πόντι οι περισσότεροι, από την Ήπειρο, από τη Θράκη, τη Θεσσαλία, που είναι όλοι παοξίδες. Και στο YouTube, σε μια ψηφοφορία που έγινε για να μπουν στο site του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, πρώτος σε χτυπήματα είναι ο ΠΑΟΚ. Το είδανε κάτω και ζαλιστήκανε στην Αθήνα. Πολύ μεγάλη εντύπωση τους έκανε. Το ότι στο site του ΠΑΟΚ έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι έχει του Ολυμπιακού. Αυτό κάτι τους είπε. Και θα σταθώ σε αυτό αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, όπως και στον αγώνα που έγινε. Θα μιλήσουμε και με φίλους σε 2-3 λεπτά μαζί ξανά, για να συνεχίσουμε την ωραία αυτή συζήτηση που θα ανοίξουμε, γιατί το μέχρι τώρα συζητάω μόνος μου, μετά τις διαφημίσεις.
Εδώ είμαστε, Γιώργος Σύριγος, Σωτήρης Δασκαλάκης, και μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Πρώτο στήσιμο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήτανε το θέμα με τα play-offs. Κάναν λιγότερες ομάδες, θα είναι πιο σκληρό το πρωτάθλημα. Αλλά από εκεί και πέρα ο πρώτος είναι ο πρώτος. Ό,τι ήταν να κάνεις, να το κάνεις μετά τον πρώτο. Θα περάσω εγώ το λαβύρινθο της πρώτης εθνικής. Θα κερδίσω το πρωτάθλημα έστω για με ένα βαθμό και θα με βάλεις να ξαναπαίξω. Τι λέει ρε Γιαγλή. Κακός που το δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Θα πεις και τι να κάνει ρε φίλε, όταν το δέχονται όλοι οι άλλοι, εσύ θα πεις όχι. Θα φωνάξεις, θα διαμαρτυρηθείς, θα βάλεις, θα φωνάξεις εδώ τους παράγοντες των σταθμών, θα κάνεις μια συνέντευξη τύπου, μιλείς με τους ιδιοκτήτες, θα τους πεις το πρόβλημα και αυτοί να δώσουν εντολή να περάσει στον κόσμο ότι αυτό που έγινε είναι κάτι που θα βλάψει τον πρωταθλητή. Διότι μετά θα το βάλεις στο λάκκο με τα λιοντάρια και τους λύκους. Να παίζουν όλοι εναντίον του. Αυτό είναι άδικο. Είναι το πρώτο στήσιμο. Το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η πολιτική όσον αφορά τα θέματα των ομάδων με τη δημόσια τηλεόραση, την ΕΝΕΔ. Η ΕΝΕΔ είχε υπογράψει με κάποιες ομάδες και αυτό έγινε αιτία ο Κοσμάκης να χαρεί, διότι αλλιώς είναι να κάθεσαι σπίτι σου και να βλέπεις το μάτς, να καλείς και δύο φίλους σου, να πάρεις και ένα μπουκάλι ουίσκι που κάνει 15 ευρώ και άμα είσαι και μπατήρης να βάλεις. Ρε φαινέ, ελάτε ρε σπίτι να πάρουμε και ένα μπουκάλι, βάλτε από 5 ευρώ να δούμε το μάτς. Να γεμίσουμε και την κεφάλα μας, να κάνουμε το χαβά μας, να μην έχουμε να μας ενοχλούν, να περνάνε από μπροστά, είναι άλλοι που θέλουν καφετέρια. Με αυτό αδειάζει η καφετέρια που πας και βλέπεις τα μάτς. Από κάποιους βλέπεις είναι κάτι γεροντάκια, πάνε με ένα καφεδάκι και κάθονται και μια ώρα πριν και μια ώρα μετά, έχουν πιάσει το τραπέζι, τι να σου κάνει, τον διώξει. Τώρα θα έχει και άλλο κόσμο εκεί. Μπορεί να πάει ο άλλος με την κοπελιά του σε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον, να μην πληρώνει του κόσμου τα λεφτά και ο καταστηματάρχης στα συνδρομητικά κανάλια και να βλέπει ο κόσμος τηλεόρασίτσα. Σε ένα κανάλι που δεν έχει τα προγράμματα τα οποία βγάζουν οικονομικά το κανάλι στο τέλος που κάνουν τη συγκομιδή, τα πλην και τα συν. Του τάκοψε λοιπόν. Και εκεί είναι πανικός, είναι αυτός και που θα πάει και που θα κάνει και αν θα δείξει και η Νόβα. Και πρώτα πρώτα η Νόβα. Εργαζόμενοι της Νόβας έχουν γίνει αιτία να χάσει ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα. Με τη συμπεριφορά τους όταν ενημερώσανε τους Δημητριάδες και τους Λιμπερόπουλους λέγοντάς τους ότι τον γκολ ήταν offside, μπέστε μέσα και διαμαρτυρηθείτε. Θα πεις τι φταίει ο κύριος Νόβας που είναι στη Γερμανία με τι έκανε ο εργαζόμενος. Δεν ξέρω αν φταίει δεν φταίει. Κακώς τον έβαλες τότε αυτό ένα μάγκα τον οπαδό να βρίσκεται εκεί. Εγώ ξέρω ότι έχασα ένα πρωτάθλημα από σένα. Ένα το θέμα. Εχθρική η αναμετάδοση της Νόβας. Εχθρική η αναμετάδοση από το κανάλι της ΕΝΕΔ. Το κρατικό. Και παλαιότερα που είχε τον Ολυμπιακό και πέρσι. Με αυτούς που είχε το Βαρούχα νομίζω είχε. Έβγαζε τα μαύρα άσπρα. Το Open εχθές, προχθές, έφτασε να έχει 50% ακροαματικότητα, φίλε Σωτήρια. Και όχι ακροαματικότητα
μεγάλη, τη βλέπουν οι νοικοκυρές, στο δυναμικό κοινό 45%. Που το δυναμικό κοινό είναι αυτό που πουλάει. Που απουλώσει, πουλήσει ο άλλος τα παγωτά του, τα μαγιό του, τα παπούτσια του, τα ρούχα του. Στους παππούδες, αυτή είναι εκεί που έχει κάτι φίλτρα νερού και κάτι μηχανήματα που παίρνεις το νερό και το βγάζεις και το κάνεις και κάτι έμπλαστρα. Το δυναμικό κοινό είναι αυτό που φέρνει τις βαρβάτες διαφημίσεις. Και εκεί είχε 45% σάρωσε. Ας σας πω και κάτι, δεν μου άρεσε η αναμετάδοση που έκανε ο Σπυρόπουλος, τον οποίον εκτιμώ. Αλλά έχει ένα φόβο μέσα του. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι άλλο είναι να μεταδίδεις έναν αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, όπου θα πρέπει να είσαι ουδέτερος, έστω και αν είσαι στην Νόβα, έστω και αν είσαι στο Όπεν, γιατί απευθύνεσαι στον κόσμο δύο μεγάλων ομάδων και εσύ που είσαι ο δημοσιογράφος και αναμεταδίδεις τον αγώνα πρέπει να λες αυτά που βλέπεις και όχι αυτά που έχεις μέσα σου. Γιατί σε ακούνε και οπαδοί του ΠΑΟΚ που από εκεί τρως ψωμί, αλλά και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού οι οποίοι μπορούν να σου δώσουν τη δυναμική και την αναγνώριση την οποία έχεις. Και δεν μου αρέσει και εμένα, επειδή το κανάλι αυτό ανοίξει στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ να μεροληπτεί. Έτσι είμαστε εμείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Αλλά όταν παίζει ΠΑΟΚ Άγιαξ, ρε Σπυρόπουλε, και βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ και κάνει την ανατροπή, πρέπει να λες παπάδες. Πρέπει να φωνάζεις γκολ όπως φωνάζει ο Κόλκας, όπως φωνάζουν τα άλλα τα παιδιά από τους άλλους σταθμούς. Να βγάλεις από μέσα σου, η ομάδα της Ελλάδος κερδίζει την ομάδα της Ολλανδίας. Τι φοβάσαι? Μη βγεις έξω και σε κοπανίσουνε. Έχεις αυτό το φόβο? Είστε στο Open, στο κανάλι του Προέδρου και βγάζετε μια ξυνήλα. Πώς ήταν ο Ελκαντουρία πέρυσι, ρε παιδί μου? Ναι, μεν αλλά ήρθα εδώ, αλλά δεν θέλω να είμαι. Κλαίω να πάω στο Ραντένα, στο Μέγα, στο Sky, στον Αλφα, ώστε να μπορώ να λέω πάω Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΑΕΚ και να βγαίνω μετά έξω να πάω να πιω το ποτό μου και να μην κοιτάζω από την πόρτα, μην μπει κανένας που σκοτώσει και με κοπανίσει κανένας τρελάκιας. Το έχετε αυτό εκεί στην Αθήνα? Έχετε φοβηθεί από αυτό που γίνεται? Δεν είναι πλέον ο ΠΑΟΚ η συμπαθητική ομάδα? Μπράβο ρε τον ΠΑΟΚ, μεγάλο κόσμο ΠΑΟΚ, έχει κόσμο ΠΑΟΚ. 0-1 Καζναφέρης, 0-2 Λάτσιος, Λίτσας, Φακής, Παπαπέτρου. Τι δεν πέρασε? Τι δεν πέρασε μέσα από την Τούμπα και εκτός έδρας? Όταν λοιπόν βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ, ή βάλε έναν δίπλα. Θεωρώ τον κύριο Σπυρόπουλο ένα εξαιρετικό δημοσιογράφο και με πολλές γνώσεις, αλλά δεν μπορεί να κάνει αναμετάδοση του ΠΑΟΚ. Δεν το έχει, δεν το βγάζει. Αυτός που λέει το μάτς του ΠΑΟΚ Άγιαξ πρέπει να λέει παπάδες. Χώρια που είναι ο ΠΑΟΚ, ο μόνος τρόπος να ανεβεί αυτό το κανάλι και να μπει μέσα σε όλα τα σπίτια. Τι καθόμαστε και παρακαλάμε? 5 εκατομμύρια. Εγώ σου λέω ρε πρόεδρε, ότι δεν θα μπορέσεις να μαζέψεις τα 5 εκατομμύρια που σου δίνουν από την Νόβα. Μαζέψει τα 2. Α, και έναν Βέρμπλουμ. Τα 3 που θα τα μαζέψεις. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα μπει σε όλα τα σπίτια.
Πρόβλημα εισιτηρίων δεν υπάρχει. Οι γαβετέρες πάλι θα δουλέψουν. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα έρθουν. Ένα καινούργιο περιβάλλον θα διαμορφωθεί. Θα σταματήσουν να έχουν το χαράτσι της Νόβα. Και θα βλέπει ο Κοσμάκης και θα έχει λόγο ύπαρξης στο Open. Και άμα χάσεις και 2-3 εκατομμύρια, θα πεις τώρα ρε μεγάλο, όταν μιλάς για εκατομμύρια, εντάξει. Μιλάμε για τη δυναμική του Προέδρου. 40-50 εκατομμύρια μέσα τον έβαλε το κανάλι πέρσι. Τι 50, τι 52. Χαμήλωσε εκείνο το 50, κάνε το 20, κάνε το 10. Που μάζεψε όλους τους παρακμιακούς. Θυμάμαι ρε Διασωτήρη, το Μπατατούδη είχε πάρει ένα κανάλι, το 7, στην Αθήνα. Και μας κάλεσε εκεί πέρα, πάση περιπτώσει να μην λέμε και πάρα πολλά, στο γραφείο του να μας λέει το και το πήραμε αυτά και τα λοιπά. Και θέλω να ακούσω και τις γνώμη σας, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το... Όλοι είπαμε και τα λοιπά, αλλά έκανα αλλά και τις δύο πρώτες μεταγραφές. Λέω, ποιους πήρες, ρε πρόεδρε? Μου λέει, πήρα το Φυσούν για τη γυναίκα του. Λέει, καλή ρε πρόεδρε, ο Φυσούν ήταν 80 χρονών τότε. Γεροντάκι, είχε ξεζουμισμένος. Κουρασμένος, απογοητευμένος από τη ζωή. Ένας κούκλος που ήταν παλιά ο Πέτρος ο Φυσούν, τώρα βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Ξέρεις, αυτές οι φίρμες όταν γερνάνε παθαίνουν και μια μελαγχολία. Και μια γυναίκα του, και αυτή ήταν μια ηθοποιός, κάτι ήταν, 10 εκατομμύρια το μήνα. Λέω, εντάξει, έγινε, φύγαμε. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Ιβάν. Πήρε όλη την παρακμή. Η Μενεγκάκη πώς εξέφυγε ρε πρόεδρε? Πάρ' την και αυτήν. Εν πάση περιπτώσει, κάνεις αναμετάδοση ρε πρόεδρε τον αγώνα. Και το δείχνει το Open. Τι θα σου έλεγα εγώ που έχω μια εμπειρία στα μέσα, ραδιόφωνο και τηλεόραση, κάμια 15 χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει ωραιότερη και πιο χαβαλέ εικόνα να δείχνεις στιγμιότυπα από το γήπεδο πριν από το μάτς. Έχεις ένα προϊόν που πουλάει. Τα τσακάλια, δεν ξέρω άμα ξέρεις εκεί στη Ρωσία πώς γίνονται, αλλά εδώ γίνονται, έχει κάτι τσακάλια τα οποία οι διαφημιστικές εταιρείες τα έχουν βάλει, γιατί έχουν στα τηλέφωνα τους διαφημιζόμενους. Και πατάνε τα κομπιούτερ τους μπροστά και τους βγάζει. Αυτή τη στιγμή Open βλέπει το 45%. Το Star το 7. Το Sky το 12. Τον Alpha το 14. Τον Πρόεδρο το 50. Ρίξε τρεις διαφημίσεις εκεί. Από την Coca-Cola. Από τα παγωτά Λάκτα. Από τον καφέ, ξέρω εγώ τι, Μουμτζή. Παπ, να πούμε, πατάνε τα κουμπιά εκεί πέρα, παίρνεις τις διαφημίσεις. Άρπα κόλλα εκείνη τη στιγμή, μόλις δούνε ότι ανέβηκε. Και έχεις πάω κάγιαξ. Και 2 ώρες πριν από το μάτς έχει πανηγύρι. Πού είναι τα αεροπλανάκια αυτά τα που πετάνε από πάνω με τις κάμερες να δείχνει το γήπεδο σιγά σιγά να γεμίζει? Εγώ όταν πήγαινα στο γήπεδο, πήγαινα 2 ώρες πριν από το μάτς. Το είχαμε παράδοση, καθόμασταν έξω, τρώγαμε ένα βρώμικο, πίναμε μία μπύρα εκεί στο αυτό, μετά μπαίναμε στην ένα, καθόμασταν μέσα σε εκείνη την παρακμιακή καφετέρια που είχε, πήραμε κανένα 2 ποτά. Κάνα 2 ουίσκια. Ερχόταν οι φίλοι, μιλούσαμε, κάναμε, δείχναμε. Και 1/2 ώρα, 3/4 πριν από το μάτς μπαίναμε μέσα να δούμε τις ομάδες που βγαίνουν πρώτα να κάνουν εκεί, να δουν το χορτάρι πως είναι, να πάνε οι διαιτητές να δουν τα αυτά, όλο αυτό, όλη αυτή την εικόνα. Να δω σιγά σιγά να προθαρμαίνεται η κερκίδα. Χώρια έξω που γίνεται πανηγύρι. 2 ώρες μετά
και 2 ώρες πριν από το μάτς έχει πανηγύρι και πούσε. Πολύ μεγάλο πανηγύρι έχει και καθόσο γίνεται το μάτς έξω από το γήπεδο. Όπου έχει ομάδες οι οποίες δεν παίρνουν ποτέ μέσα, κάθονται απ' έξω. Σε κάθε γωνία θα δεις καμιά δεκαριά οι οποίοι ζουν τον αγώνα ακούγοντάς τον. Πόσα και πόσα θέματα. Ούτε τη συνέντευξη τύπου δεν έδειξες ρε πρόεδρε. Ούτε τη συνέντευξη τύπου. Πάπε έβαλες μια ιδέα μετά ένα έργο εκεί παρακμιακό και έκλεισες το προϊόν σου που μπορούσες να παίξεις άλλη μια ώρα, μια μισή. Να συνεχίζεις να έχεις 45% αχρωματικότητα και να πάρεις διαφημίσεις. Αλλά ποιος σας τα πει αυτά. Αυτά σηκωθήκαν και φύγαν όλοι. Σου λέει τελειώσαμε, πάμε μωρέ, ποιος πάω τώρα. Πάμε στην Αθήνα, πάμε στη Γλυφάδα κάτω να πιούμε τα μοχίτο μας. Και εκεί κορόιδο πιάνεσαι. Πάνε δείξε τώρα και οργάνωσε το θέμα, βρε, βάλε, βρε, έχει, ξέρεις τι παιδιά, έχει, τι κοπελιές, έχει, βάλεις τη δικιά μας, την αγάπη, τη Γαβριλίδου και την Ελενίτσα, την Μπούντου, να σε κάνουν έξω ρεπορτάζ μέσα από τις καφετέρες, ξέρουν όλοι τα παιδιά και τις αγαπάνε. Να βάλεις τα δικά μας τα παιδιά εκεί, να κάνουν ένα μετάδοση, τον Μπάοκρε, δείχνεις, τι μου βάλεις τον Σπυρόπουλο, ρε πρόεδρε! Αφού δεν το έχει. Να με ξεσηκώσεις, να ξεσηκώσεις το παιδάκι που στην ΚΟ που βλέπει ΠΑΟΚ πρώτη φορά. Να πει παπάδες ρε, να πει ο Σταύρος. Και άλλα παιδιά, δεν λέω μόνο το Λίμπερο. Έχει παιδιά, έχει ταλέντα. Έχει νιάτο η πόλη. Μα σε δώσαμε τον Ατρίδη από εδώ, έχεις τέτοιο χέρι άλλο. Πες μου και σε παρουσία και σε ήθος και σε γνώσεις. Πες μου έχεις τέτοιο παιδί άλλο στο Open. Και δείχνει Open. Το Open δείχνει ΠΑΟΚ πρόεδρε. Και να σου πω και άλλο. Μας το βάλες μια φορά ρε πρόεδρε, επανάληψε το δούμε το μάτσα. Το Άγιαξ ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Άγιαξ, αυτή τη ματσάρα, την ανατροπή την τεράστια, την μπαλάρα που έπαιξε, κάτσω το δω, ευχαριστώ, το βράδυ το μελετήσω. Γιατί όταν το βλέπεις από την αυτήνα και βάλει ένα ποτό και κάνει και μη και η αγωνία, δεν το καταλαβαίνεις πολύ το μάτς. Τη δεύτερη φορά όπως είναι ένα βιβλίο, η επανάληψη μήτυρ πάσης αλήθειας και μάθησης. Πάσης μαθήσεως, έτσι είναι, πώς είναι, η επανάληψη μήτυρ πάσης μαθήσεως ή κάπως έτσι, γιατί δεν είμαι και επιστήμονας. Και αυτά τα φιλικά που είδες, που έβαλες και είδε ο κόσμος, σημαίνει ότι το έχεις την τεχνολογία. Βάλτο και δείξω ιντερνετικά το τι κανάλι έχουν. Με τις κάρτες θα μπαίνεις εκεί πέρα, θες να δεις το πάω Κυρακλής, ξέρω εγώ, το πάω Κάρης, πάω δύο βρουδάκι, κάτσε σπίτι σου, δες το. Χιλιάδες θα μπαίνουν και θα δίνουν τα δύο. Δες, σε δουν ένα 500.000 κόσμο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από 2 ευρώ είναι 1 εκατομμύριο, ρε πρόεδρε. 15 αγώνες, 15 εκατομμύρια, βάλε και το κύπελο. Βάλε και τους αγώνες της Ευρώπης. Ποιον έχεις ανάγκη ρε και παρακαλάς. Πρόεδρε. Άσε με ρε κουλιδέ μου τα δίνει. Δεν πειράζει ρε κουλι, δώστα εκεί που πρέπει να πούμε να βοηθήσεις κανένα φτωχό. 2 ευρουδάκια. Καφετέριες 15 ευρώ το μάτς. 3 ουίσκια, 2 ουίσκια. Πόσο το χρεώνεται, 6, 6,5 ευρώ. Άντα, 3. Και έχει μέσα 50 άτομα, 100. Παπ 15 ευρώ, καφετέρια είμαι μέσα στο αυτό και βάλε, τα βάζεις και τα βλέπουν και όλα σαν και τα λοιπά. Όπως είναι η Νόβα. Την Νόβα άμα πάρεις το αυτό που έχεις στο σπίτι σου και το πας στην καφετέρια για να το δείξεις από το δικό σου το μάτς για να μην πληρώνεις και να μην κάνεις, έχουν βρει κατευθείαν με το δορυφόρο. Υπάρχει η τεχνογνωσία.
Ξηγήσω έτσι και τελείωνε. 500.000 σε βλέπουν στο εξωτερικό μόνο, ρε πρόεδρε. Θα είναι ο άλλος στην Αυστραλία, θα βάζει 2 λίρες Αυστραλίας, θα πούμε μέσα. Στην κάρτα του πάω, πήρε την εικόνα, κάθεσαι και το βλέπεις το μάτς. Απλά πράγματα. Τεχνολογία, πρόεδρε. Τα ακούς, ρε γκαγκάτσι, γκαγκάτσι, πάτα πεις αυτά στον πρόεδρο. Παπά, παπά. Τα λες αυτά ή του χτυπάς την πλατιά σου, ρε πρόεδρε, ωραία, τι τα μπαμπάτα αυτά τα σαλιάρικα. Πεις πρόεδρε, ας σας πω μια πρόταση. Και στο ΠΑΟΚ Άγιαξ κακό σταματήσαμε. Κάτσε να ρίξω 2 διαφημισούλες, μου δίνεις 2 λεπτάκια. Έλα. Και καθόμαστε και παρακαλάμε. 2-31-0-2-87-8-8-8. Ανοίγουμε γραμμές αμέσως μετά το διάλειμμα. Φίλος από την Αθήνα που ακούει την εκπομπή μου στέλνει κάποια στοιχεία που λένε οι συνδρομητές στο κανάλι του ΠΑΟΚ Football Club στο YouTube είναι 111.243 αυτή τη στιγμή. Του Ολυμπιακού είναι 108.513. Πρώτο σε δυναμική. Γι' αυτό λέμε. Βάλ το εκεί πέρα, φίλε, να το βλέπουμε. Να βάζουμε με την κάρτα μας 2 ευρώ να πούμε να το πληρώνουμε και να το βλέπουμε στο σπίτι μας, να την κατεβάζουμε. Τον αγώνα. Καθόμαστε και παρακαλάμε. Όμως αυτά είναι αλλού παπά Ευαγγέλια. Έχει τους ανθρώπους του εκεί ο πρόεδρος. Τους συμβούλους του είναι ο Γκαγκάτσης Γκαγκάτσης εκεί πέρα. Θα τον ενημερώσει, ακούει την εκπομπή. Γεια σου Μακούλη. Και θα τα πούμε ξανά αυτά. Όμως εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να βλέπουμε την ομάδα μας να παίζει μπάλα. Και πραγματικά την περασμένη Τρίτη χαρήκανε τα ματάκια μας θέαμα. Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ, εκπληκτικός. Θα πεις δεν είχε σε όλη τη διάρκεια την ίδια απόδοση, αλλά πέστε μου να πάρουμε τη γραμμή, να την πάρουμε τη γραμμή. 2-31-0-2-87-8-8-8. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Έλα Γιώργο, εσείς με πήρετε. Εμείς σε πήραμε. Καλημέρα κύριε Κάζη, τι κάνεις, φίλε Αριστίδη, σε πήραμε να μας πεις με το δικό σου το επιστημονικό κριτήριο αλλά και του φιλάθλου το οποίο έχεις, πώς είδες τον αγώνα της Τρίτης. Καταρχήν πριν πούμε αυτό, επειδή έκανες μια εισαγωγή για τα κανάλια και τις πρημοδοτήσεις που πρέπει να έχουν, το Open μπορεί βέβαια να πάρει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει αθλητική εκπομπή μόνο με μια ομάδα, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή. Αν θέλει δηλαδή το Open να έχει αθλητική εκπομπή σοβαρή, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3-4 ομάδες. Μάλιστα. Ώστε να βλέπει κανένας, να έχει ευρύτερο κοινό και να βλέπει κανένας έτσι, πιο ας πούμε, γενικά αυτό το πράγμα και όχι μόνο τον ΠΑΟΚ. Τώρα, γιατί και η ΕΡΤ ας πούμε είναι ένα κανάλι το οποίο δεν είναι συνδρομητικό. Επομένως και η ΕΡΤ, αν κάνει μια καλή προσφορά, νομίζω ότι μπορεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, αλλά το να πηγαίνεις και παρακαλώντας, και από την άλλη μεριά δεν είπα εγώ το κανάλι το Open, ούτε έχω την αρμοδιότητα ούτε τις γνώσεις να πω να κάνω αθλητικό κανάλι. Λέω ότι από τη στιγμή που δέχεται πιέσεις και έγινε αυτό που έγινε, δείξω στο κανάλι σου εκεί πέρα και τέλειωνε. Το Open θα είναι και αθλητικό κανάλι. Δεν ξέρω τι θα είναι, ό,τι θέλεις. Η οποία νομίζω ότι πρέπει να έχει περισσότερες ομάδες, αλλά αυτό είναι πράγμα που θα το ρυθμίσουν αυτοί που έχουν περισσότερες γνώσεις. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, έτσι, στο μάτς με τον Άγιαξ. Καταρχήν να πούμε ότι η ομάδα ήταν κατά τα 10 ενδέκατα η περσινή ομάδα, έτσι. Προσθέθηκε μόνο ένας παίκτης, αυτός ο Ενσίτη, πώς λέγεται, ο οποίος... Ο Ενσίτη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πώς θα τον κρίνεις, ήταν μια εμφάνιση κατά κάποιο τρόπο μέτρια. Και εκείνο που διερωτώ με εγώ είναι το εξής, ότι ετοιμάζεσαι να μπεις στους ομίλους της Champions League, έτσι, και κάνεις ένα προγραμματισμό. Δεν θα πρέπει να πάρεις, αν όχι δύο, τουλάχιστον ένα παιχταρά που να σου αλλάξει επίπεδο. Βέβαια. Εγκαίρος όμως. Έτσι. Δεν πήραμε.
Δηλαδή η ομάδα ήταν η περσινή. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δεχτώ. Περσινή ότι... και έχουν φύγει και παίκτες. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι αν ήταν αντί του εσύ και ο Σάχων θα ήταν η ομάδα χειρότερη. Μπορεί να ήταν καλύτερη. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι δεν έγινε η μεγάλη μεταγραφή που περιμέναμε για να μπει κανένας ο Μίλου Σάμπιλ. Δηλαδή τώρα, εάν τις μεταγραφές κάνουν στο τέλος του μήνα, δεν λέω ότι θα είναι άχρηστες, για όνομα του Θεού. Καταρχήν θα πρέπει να κάνουν παίκτες οι οποίοι να είναι έτοιμοι και για τον χρόνο, δηλαδή είναι κάτω από τον 30 κτλ. Έτσι, εξυπακούνται αυτό. Αλλά δεν θα βοηθήσουν για να μπούμε μέσα στους ομίλους, έτσι. Θα βοηθήσουν για το Europa League κτλ. Να πάρω, κύριε Κάζη, να πάρω τη γραμμή που περιμένει, γιατί θέλω να σου ρωτήσω κάποια πράγματα για να συνεχίσουμε για τη συζήτηση. Ορίστε, καλημέρα σας. Καλημέρα, Γιώργη, καλημέρα και στον κύριο... Τον κύριο Κάζη, τον ψυχιατρό μου, τον προσωπικό. Φροντίζει τα νεύρα μου να είναι καλά. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι το financial fair play είναι πολύ σημαντικό. Η Real και Αθλέτικο Μαδρίτης είχαν απαγόρευση μεταγραφών εξαιτίας αυτού. Είχαν πληρώσει πολλά χρήματα πρόστιμο, 800.000 ευρώ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει ένας όρος. Εκτός από το ότι για 3 χρόνια δεν πρέπει να ξεπεράσεις ένα ποσό σαν ζημία, παρόλο που ο διοκτήτης βάζει τα χρήματα. Δεν είναι ότι είναι άνοιγμα. Βάζει τα χρήματα ο διοκτήτης, αλλά δεν πρέπει να ξεπεράσει 30 εκατομμύρια ευρώ σε 3 χρόνια. Άκουσα, δεν ξέρω ακριβώς. Ο κύριος Κάζης είναι γνώστης αυτών των θεμάτων, γιατί είναι και από τους μετόχους, τους πιο παλιούς μετόχους του ΠΑΟΚ. Νομίζω κάτι θα έχει να μας πει. Ένα λεπτό, κύριε Φιλάρα. Μισό λεπτό. Ναι, όμως. Ναι. Πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχει ένας όρος που λέει ότι όταν ο ιδιοκτήτης πάρει και κάνει μια χορηγία στην ομάδα του για μια διαφήμιση ή για μια αγορά των τηλεοπτικών ίσως, δεν μετράνε σαν χρήματα για να μην έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά τα βγάζουν απ' έξω τα χρήματα, σαν έσοδα. Άρα το Open υπάρχει περίπτωση να έχει πρόβλημα σε αυτό. Γιατί ο ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος. Στην περίπτωση λοιπόν που θα πρέπει να γίνει έσοδο αυτό το ποσό, χρειάζεται να πάει σε έναν άλλο σταθμό με έναν άλλον ιδιοκτήτη. Αυτό που μου κακοφαίνεται όμως είναι ότι 5 εκατομμύρια ευρώ δώσανε για τον Παναθηναϊκό. Όταν δίνεις για τον Παναθηναϊκό 5 εκατομμύρια, δεν μπορείς να δίνεις και για τον ΠΑΟΚ. Πόσο να δώσεις δηλαδή για τον ΠΑΟΚ, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Εδώ δεν μετράνε, κύριε Φιλάρετε, ποιος πήρε το πρωτάθλημα και ποιος όχι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε μία που εντάξει δεν γίνεται, αλλά λέω, όπως τη Λέστερ που πήρε το πρωτάθλημα. Α, το πάρει το πρωτάθλημα η Τρίπολη. Θα αρέσει ότι θα πάρει πιο πολλά λεφτά τηλεοπτικά από ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Αν το βάλουμε σε αγωνιστικά λεπτά. Όχι. Ποιος βλέπει τα μάτς. Εκεί δεν το βάλεις. Τι πουλάει η ομάδα. Ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάμε ότι είναι Τρίπολη. Ο ΠΑΟΚ έχει, όπως είπες, άρα προηγουμένως, θα πάρει τα ίδια λεφτά με τον Παναθηναϊκό, που νομίζω ότι. 10.000 συνδρομητές έχει ο ΠΑΟΚ μέσα εκεί στο YouTube. Ο Παναθηναϊκός έχει 20.000 συνδρομητές. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Σε πληθυσμιακά με τον ΠΑΟΚ χτυπιέται άνετο ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει ενδιαφέρον. Αυτοί που είναι Παναθηναϊκοί δεν βλέπουν. Πώς εσύ δηλαδή δεν έβλεπε τον ΠΑΟΚ όταν ήταν τέταρτος και πέμπτος και τρίτος? Μα γι' αυτό αυτή την περίοδο αυτό που έχει δυναμική είναι ο ΠΑΟΚ. Και αυτή τη δυναμική πρέπει να την εκμεταλλευτεί, ουσιαστικά δηλαδή να αγοραστεί και να πληρωθεί ακριβά. Αφού εμείς είμαστε που ουσιαστικά βλέπουμε την ομάδα. Οι Παναθηναϊκοί δεν τη βλέπουν. Και οι Ηρακλειδείς δεν βλέπουν την ομάδα τους, δεν σημαίνει δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι από όσοι φαίνονται. Αλλά δεν τη βλέπουν. Τι να κάνουμε, έχουν απογοητευτεί. Άρα σε αυτή την περίοδο εμείς έχουμε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα για να εισπράξουμε το ανάλογο. Εμένα με ενδιαφέρει πώς θα μπορούσε το Open, γιατί υπόθηκε και αυτό, αν και δεν θέλω τώρα να το προ... Τέλος πάντων, στο Open υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι, Γιώργη. Αυτοί οι υπεύθυνοι κάνουν το κουμάντο.
Δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να κάθεται να κοιτάζει έναν έναν. Και ούτε μπορούμε... Έχει βάλει ανθρώπους και κάνουν το κουμάντο. Ναι. Πρέπει να βγάλει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί δεν αξίζουν. Δεν μπορεί να τους να τους δώσει γραμμή, ρε φίλε. Να τους δώσει γραμμή. Είναι δυνατόν τώρα να μην δούμε το αυτό τον. Έχει απόλυτο δίκιο. Μέσα σε έναν αγώνα ΠΑΟΚ Άγιαξ δεν μπορεί να μην δεν έχει τρεις ανθρώπους του ΠΑΟΚ σε παρακαλώ, να κάθονται να και να κάθονται άλλη μια ώρα παρακάτω και να συζητάνε και να προωθείται και ο ΠΑΟΚ και να παίρνει. Και να πουλάς, γιατί αυτό εδώ πέρα θα έχει 40-45% αχρωματικότητα. Βέβαια, τώρα τι είναι, σαν μικρή ομαδούλα δίνει τον αγώνα και το κόβεις. Αυτά τα κάνουν οι Αθηναίοι κάτω, γιατί σου λέω είναι υπεύθυνοι και δεν τους ενδιαφέρει. Αν τα κάνεις Ολυμπιακός να δεις θα γινόταν. Γεια και χαρά. Έχεις απόλυτα δίκιο. Να πάρουμε την επόμενη γραμμή. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Λίγος. Μάλιστα κύριε μου. Γιώργο, σε θαυμάζω μερικές φορές. Σε παρακαλώ αν μπορείς κατέβασε το ραδιοφωνό σου γιατί μικροφωνίζεις. Πριν μου πεις το, το χαμήλωσα. Να σε καλά. Χαμήλωσε το κι άλλο. Κι άλλο. Εντελώς. Βέβαια, μικροφωνίζεις ρε φίλε. Ακούγεται το ραδιόφωνο μέσα στα μικρόφωνα. Γιώργο Σερίγο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είσαι δημοσιογράφος, ηθοποιός, πολιτικός αναλυτής. Καλές πολύ ωραία. Ναι. Ενώ το παίζεις αφιψηλού, έχεις πάρα πολύ μυαλό, χαμηλό επίπεδο. Αδερφέ, πρέπει να χαμηλώσει το τηλέφωνο το αγα... Άλλο. Όλο ρε, κλείστο ρε Χριστιανέ μου. Κλείστο. Δεν το καταλαβαίνεις ότι δημιουργείς πρόβλημα, αφού με ακούς από το τηλέφωνο. Καλά. Ορίστε. Τώρα είμαστε καλά. Άντε, καλά είμαστε, λέγε. Σας ακούω να λέτε ωραία λόγια, πράγματα για μένα. Είμαι ο Σκύβος Νικόλας, ο Μάγος Καλάστρος. Ναι. Wow. Τι είμαι παππού, πώς με πουλάς παπά συνέχεια ρε. Σε πουλά παπά. Θα κάνεις τίποτα μάγια να περάσει ο Άρης τώρα η ομάδα σου. Ο Άρης. Ναι. Η ομάδα μου. Ναι. Πλάκα μου κάνει. Εχθές ήμουνα με κάτι ταξιδίους και ζητάδες. Ήταν όλοι παοξίδες αυτοί. Λέει θα πάρεις να μιλήσεις λέει στο Γιώργο Σερίγο. Αφήστε σας παρακαλώ εδώ. Έχω κι άλλες δουλειές. Μερικές φορές το θαυμάζω, το είπα, για την πνευματική σου διάρκεια, για όλα αυτά που λες. Ενώ το παίζεις αυτή ψηλού, έχεις πάρα πολύ μυαλό, είσαι υπέροχος, είσαι γίγαντας, υπάρχει μια κόντρα έτσι μεταξύ μας, τους Έλληνες δηλαδή, πως όσο με ενδιαφέρει τι θα κάνουν χωρίς εμένα οι μαχητευόμενοι ερεστέχνες, μάγοι, τις πλάτες δηλαδή. Άλλοι με λένε ο τρελός της Ελλάδος, άλλοι με λένε Θεός. Κοίταξε, ο Άγιος... Εσύ είσαι πολύ τρελός. Άντε γεια, παλιοτρελάκια. Τρελάκια. Ρε Κάζη που θέλεις. Να πάρουμε και την τελευταία γραμμή και να μιλήσουμε με τον κύριο Κάζη. Ορίστε. Έλα ρε Γιώργο, Μενώτη εδώ πέρα. Μενωτάκο θα πάρεις τηλέφωνο γιατί σε θέλω πολύ. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από ομάδα φαν Μενώτη Αθηνών. Είναι μια παρέα η οποία έχουν, σε έχουν κάνει φαν τους και... Όσο που λες για την Αθήνα να πούμε, έχω αρκετά ψηλό τα λάβερ για να Αθηνιώσεις γιατί έχω... Ρε σου λέω πάνω στα, στην Κηφισιά υπάρχει η ομάδα φαν του Μενώτη. Περιμένουνε πότε θα βγεις να μιλήσεις. Έχουμε στην Άδρο και έχουμε σφαχτεί και, έχουμε και αρχίζουμε να κυνηγιόμαστε και αυτά και μετά καλιαζόμαστε και φιλιόμαστε. Αλλά τους έβαλα όλους κάτω και λέω θα φωνάξετε πάω κάρα στην Άδρο. Βρε τρελάδικες μου λέει, βρε δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Λοιπόν πάρε μετά το διάλειμμα, μετά πέντε λεπτάκια πάρε με Νοτάκο. Έλα κύριε Κάζη, πάμε στα θέματά μας. Πώς είδες το μάτσι, με είπες ότι λοιπόν, δεν σου... Κύριε, όχι, να δώσω μια απάντηση στον, πώς λέγεται, κύριο Στυλάρτος για το Financial Fair Play ναι. Και για το Open. Θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ εάν το Open κάνει προσφορά στον ΠΑΟΚ μεγαλύτερη από αυτή που έχει κάνει η ΕΡΤ παραδείγματος χάρη. Η ΕΡΤ έδωσε 7,5 εκατομμύρια, έτσι. Μάλιστα. Εάν το Open δώσει, δεν πρέπει να ξεπερνά τους κανόνες της αγοράς. Εάν το Open δώσει τα ίδια λεφτά ή 7 εκατομμύρια, δεν έχει κανένα πρόβλημα για το Financial Fair Play. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αν δώσει όμως 15, σου λέει που πας εσύ, ας πούμε, από τα 7 μέχρι 15 ή 8. Πάνε να ξεπλύνεις κάτι, πάνε να ξεπλύνεις. Επομένως αυτό τελειώνει. Τώρα.
για το μάτσο, ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα 20 λεπτό, δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο, εντυπωσιακό, αλλά που και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα κάθισε. Κάθισε. Πιστεύεις, για να έρθουμε ξανά σε αυτό, εγώ τον Στάι που είπες ότι ήταν ένας μέτριος, εγώ τον είδα ότι ο άνθρωπος όργος. Σε πάση περιπτώσει θα αποδείξει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αμυντικά καταστροφικός, έτσι. Αλλά ένας τέτοιος παίκτης ο οποίος έχει αυτά τα προσόντα, δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι εκτός περιοχής όταν γίνονται, στατικές φάσεις, έτσι, στα κόρνερ, στα φάουλ κτλ. Δηλαδή αυτός μέχρι τώρα δεν έχει βάλει ποτέ γκολ. Τον έχει πίσω. Μακάρι σε εμάς να βάλει. Δεν έχει βάλει ποτέ γκολ και δεν έχει βάλει ποτέ ασίστ. Και λέω, από τα 20 μέχρι τα 25 επόμενες αυτές τις ομάδες που έπαιζε, πόσες στατικές φάσεις δημιουργήθηκαν μέσα στην περιοχή για να πηδήξει να βάλει με κεφαλιά ένα γκολ. Εδώ ο Βαρέρα βάζει κάθε χρόνο 2-3 γκολ. Ακόμα και ο Κρέσπο, αυτός δεν έχει βάλει ποτέ. Όταν η ομάδα επιτίθεται ή υπάρχουν στατικές φάσεις, υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι κάθονται πίσω για να μην φάσει την αντεπίθεση. Αυτού είναι εκείνο ο ρόλος. Μα δεν το πω εγώ και εσύ ρε γιατρέ αυτό. Ο προπονητής είναι, τον βλέπει 2 μέτρα παίκτη και του λέει θα κάτσεις έξω. Εμείς λέμε με αυτό το boy. Είναι δυνατό να μην πηδάει στις στατικές φάσεις μαζί σου. Ακριβώς. Είναι η κοινή λογική αυτή τώρα. Βέβαια είναι η κοινή. Έξω θα αφήσεις τον Γιαννούλη, έξω θα αφήσεις τον Μπέλκα να κάνουν αυτό το πράγμα, θα αφήσεις τον Κρέσπο, θα αφήσεις ένα γρήγορο για να προλάβει την αντεπίθεση. Ναι. Αυτός εδώ δεν είναι και πολύ γρήγορος. Εμπόρος πρέπει να είναι μέσα στις φάσεις. Τώρα από εκεί και πέρα τι να σου πω. Ναι. Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ αυτός ο παίκτης, θα ανέβει και μην ξεχνάς ότι είναι 10 μέρες στον ΠΑΟΚ και μπήκε και έπαιξε με τον Άγιαξ. Σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή ένα παίκτη πήραμε και αυτό τον πήραμε 10 μέρες πριν μπούμε στα πλέι-οφ, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Δεν είναι σωματοδοτικό με την ομάδα. Ναι. Ήθελα ας πούμε ένα μεγάλο. Πέρσι περιμέναμε τόσους μήνες το Βέρμπλουμ για να μας αλλάξει επίπεδο. Λοιπόν, επίπεδο δεν μας άλλαξε ποτέ, αλλά μπάσχετος περιμέναμε κάποιο παίκτη να μας αλλάξει επίπεδο. Φέτος περιμέναμε κανένα παίκτη να μας αλλάξει επίπεδο. Θυμάσαι πότε πήρες τον Βέρμπλουμ? Δεν έρχονται ρε Αριστείδη. Λίγες μέρες πριν λήξουν οι παίκτες. Δεν έρχονται οι παίκτες. Οι παίκτες θα κοιτάξουν να πάνε στην Τωρίνο παρά να έρθουν στον Αίτη το ΠΑΟΚ ή στη Φιωρεντίνα ή να πάνε σε μια ομάδα. Σε αυτό έχει δίκιο ενέργεια, αλλά άμα γίνει καλή προεργασία μπορεί να τους φέρεις. Καλή προεργασία τώρα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος εκεί πέρα πάει πολύ καλά. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος διότι έχει ανέβει, κύριε Αριστείδη μου. Γιατρέ μου, έχει ανέβει τόσο πολύ το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είμαι μίζερος. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και το επίπεδο ανέβηκε και ανέβηκε το επίπεδο του ΠΑΟΚ σε όλους τους τομείς, όχι μόνο αγωνιστικά, ανέβηκε και στο θέμα πούμε, το εμπορικό και στο θέμα της διαφήμισης και παντού ανέβηκε. Αλλά όταν ας πούμε πας να κάνεις το μεγάλο βήμα έτσι να μπεις στους ομίλους, εκεί χρειάζεσαι και μια ενίσχυση εγκαίρως. Τώρα αν δεν τα κατάφερα και δεν ήταν δυνατόν, εντάξει. Δεν σου κόψουν το κεφάλι, αλλά λέω, όλοι περιμέναμε να δείτε το μεγάλο όνομα. Έναν Ολιβέιρα που πέρσι ήταν και αναπληρωματικός, στο τελικό δεν έπαιξε. Σου ζήτησαν 12 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις που έχει πάει το επίπεδο. Κάποτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κάζη, όταν είχες φέρει το Στοχ, ήταν ο καλύτερός σου παίκτης. Ήτανε η αιχμή του δόρατος του ΠΑΟΚ, ήταν ο Στοχ. Και σήμερα δεν μπορεί να μπει μέσα στη 16άδα. Δεν μπορεί να μπει μέσα. Ανέβηκες πολύ. Ανέβηκες δηλαδή. Τότε... Θες ναι, πολύ ανέβηκες, καλό παιχνίδι. Ήταν τότε 23-24 χρόνια, τώρα είναι 30. Και εγώ να σου πω το εξής. Δηλαδή εσύ προτιμούσες να έχεις το Στόχη ή τον Ενίγε. Έτσι να πούμε, ας πούμε και να τα πούμε τα πράγματα διαφορετικά. Έκανες δηλαδή μια μεταγραφή σε ένα παίχτη που ο οποίος δεν παίζει. Τι τον πήρες τότε, δηλαδή. Ο Στόχη είναι καλύτερος παίκτης από τον Ερίκη. Όμως, αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο Ερίκη ήταν πιο έτοιμος να προσφέρει. Και πιο νέος ήταν. Και πιο είναι νέος. Και πιο νέος. Έτσι δεν είναι. Αλλά ο άλλος, τώρα, αυτά, ο άλλος είναι παικτούρα. Αυτά υπάρχουν συζητήσεις. Δεν είμαστε απόλυτοι. Ο άλλος είναι παικτούρα τώρα. Αριστείδη. Για το Στόχλες. Βέβαια τώρα. Ας το να το δούμε. Να το δούμε. Μέχρι τώρα δεν έχω δει τίποτα. Τι Γολγοθά έχεις να περάσεις. Ξέρεις πόσους αγώνες έχεις να τρώσεις. Εγώ σου λέω δεν μπήκες στο Champions League. Και πολύ δύσκολα να περάσεις αυτό το τιτάνα που λέγεται Άγιαξ.
Εδώ βγήκαμε τώρα, θα βάλουμε 2 και 3 γκολ που λέει και ο Κυρκός σας από την Κατερίνη. Τρελαθήκατε πάντως, λέει, εκεί θέλετε τριχιά, λέει, να σας δέσουν τριχιά από τα καράβια. Πάντως και τους τραυματίες που περίπου υπολογίζουν και τα λοιπά, θα πρέπει να τους υπολογίσουν από τη νέα χρονιά, έτσι. Τουλάχιστον τους δύο, το Βιερίνια και το Μαωρίσιο, θα πρέπει, μετά τον πρώτο γύρο θα πρέπει να τους υπολογίσουν. Πολύ... Εάν τους υπολογίσουν. Εάν, γιατί συμφωνώ. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα ο Γιαννούλης, άμα εξελιχθεί όπως εξελίσσεται, ότι μπορεί να του φάει τη θέση. Να μείνουμε λίγο στο Γιαννούλη, την έφερε στη συζήτηση εκεί που ήθελα. Πώς τον είδες τον παίκτη, ρε φίλε? Πολύ καλός. Πω, τι παικτούρα είναι αυτή, ρε αδερφέ. Τι παικτούρα είναι αυτή. Και πρόσεχε να δεις, θα ανέβει. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, χωρίς να κάνει μεταγραφές ενδεκαδάτες, είναι καλύτερος από πέρσι. Γιατί? Γιατί οι νέοι παίχτες που πήρε, ο Άκχομ, ο Ζαμπά, ο Γιαννούλης, ο Πέλκας που θα βελτιωθεί φέτος, είναι ο Ελκαντουρί που πήγε στα ΧΑΦ, είναι παίχτες οι οποίοι ανέβασαν επίπεδο από πέρσι. Δηλαδή αυτοί οι παίχτες κάθε χρόνο θα γίνουν και καλύτεροι. Και εκεί που διαφωνώ είναι ότι μόλις ένα παίχτη το δούμε λίγο να ανεβαίνει πάνω, όπως τον Άκουμ, αμά πώς θα τον πουλήσουμε και πώς θα τον κάνουμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εάν αυτοί οι παίχτες παίξουν 2-3 χρόνια να μπεις στους ομίλους, να παίξεις στην Ευρώπη στο ανώτερο επίπεδο, δεν πρέπει να τους πουλήσεις κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να τους κρατήσεις ώστε να κάνεις ένα μήνυμα παραπάνω. Όταν τον έχεις. Δηλαδή, αν πουλήσεις το. Αν πουλήσεις τον Άκουμ 10 εκατομμύρια ή και εγώ σου λέω και 15, έτσι. Και αυτό που θα πάρεις, όσο καλός και να είναι, μπορεί να σωματωθεί στην ομάδα αμέσως. Αριστείδη, άλλο να πηγαίνεις, μισό λεπτό. Άλλο να πηγαίνεις γυρεύοντας να πουλήσεις, και άλλο να έρχεται όπως με τον Μπρίγιοβιτς και να υπερκαλύπτει τη ρήτρα του και του λέει, φίλε, πόσο τον έχεις, 20 εκατομμύρια, πάρ' το. Έλα εδώ, παιδί μου, πόσο παίρνεις, 500.000, πάρε 3 εκατομμύρια. Τι θα κάνει τα μέλη του παίκτη? Ναι, κοίταξε όμως. Πρέπει όμως αυτό το πράγμα, αυτή η φήμη, η θέρπους, ας πούμε, θα πουλήσουμε, θα κάνουμε να σταματήσει. Ναι, βγήκε ο Γιωργάρας. Και αμέσως μιλάμε για υπέραξη. Ας του να παίξει 2-3 χρόνια, ρε παιδάκι μου. Να σωματωθεί με στην ομάδα. Δηλαδή η άμυνα μας αυτή τη στιγμή, η οποία είναι 30 πλάς, άμα τους πάρεις εκτός τον Γιαννούλη. Πώς, ας πούμε, είναι η καλύτερη άμυνα στην Ελλάδα και ενδεχομένως και εγώ θα σου λέω και σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Γιατί παίζουν μαζί 3 χρόνια και έχει μάθει ο ένας τον άλλον και έχουν μπει στο πνεύμα της ομάδας. Δεν μπορεί να παίξει μόλις τον παίρνει στην επόμενη χρονιά και να απέξει μια υπεραξία να συζητάζει τον πουλήσεις. Όταν ο μάνατζερ του Τζαμπά ή του Αγκόπη ήταν, ποιος από τα... του Άκου, ναι, βγήκε και πήγε... Μισό λεπτό. Όταν βγήκε και μίλησε για μεταγραφή και τα λοιπά πριν από 5 μέρες, ο άλλος τον ανέβασε στο ίντερνετ την απάντηση ότι είσαι χαζός που γράφεις τέτοια. Δηλαδή τον πρόσβαλε κιόλας ο αντιπρόεδρος, ο Γιώργος Σουσαβίδης. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν ψάχνουμε να τον πουλήσω τον παίκτη. Αλλά άμα δεχτεί ο άλλος και πληρώσει τη ρήτρα, δεν μπορεί να τον κρατήσει. Πρόσφερε, άμα δεν ψάχνεσαι. Τώρα θα πρέπει να τον αυξήσει το μισθό. Βεβαίως. Τα 800 να τα κάνει 1,5 και να του κάνει και 25 εκατομμύρια. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατρέ μου. Έτσι. Πες μου έτσι. Και μία πρόβλεψη, γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο. Θα κάνουμε, έχουμε και αύριο εκπομπή. Θέλω λίγο να τα λέμε αυτές τις μέρες. Πες μου μία πρόβλεψη ή να την αφήσουμε για αύριο. Για τον είτε, αγώνα το. Ναι. Η λογική λέει αυτό που λέει. Εμείς όμως είμαστε ΠΑΟΚ και πάντα ελπίζουμε. Μ' αρέσεις. Καλά να περνάς, Χαλκιδική, εκεί στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μαζί σε κανένα κάμπι. Αυτό που λένε παραθήνα λόστο στην άκρη του κύματος, έτσι. Να είσαι καλά, γεια σου, γιατρέ μου. Άντε, γεια χαρά, γεια. Πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επανήρθαμε, 2-31-0. 2-87-8-8-8. Και διαβάζοντας το πρόγραμμα του Λίμπερο, αύριο 11 με 2 με τον Γιώργο Συρίγο, απλός παρατηρητής εδώ στο Λίμπερο, θα σας κρατήσουμε συντροφιά και σας έχω αύριο μία συνέντευξη με έναν ερευνητή, αρχαιολόγο, νομισματολόγο, και θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για τα μυστήρια της Αμφίπολης, το τι παιχνίδι έχει παιχτεί εκεί πέρα και το πόσο πάνε να φάνε το λαό του ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη μέσω Αμφίπολης. Πότε θα τα πούμε αυτά? Αύριο 11 η ώρα ξεκινάει ο απλός παρατηρητής, Σαββάτο και Κυριακή. Ενημερώνουμε τον κόσμο, όχι ότι τη Δευτέρα δεν θα είμαστε στις 8 η ώρα μαζί σας
άλλα στις 9 και θα έχουμε 3 ώρες εκπομπή και τη Δευτέρα, ώστε να καλύψουμε κάποια παιδιά που απολαμβάνουν την άδειά τους, παίρνουν τις ανάσεις τους για το χειμώνα που έρχεται, ο οποίος θα είναι σκληρός, μακρύς και πολύ κρύος. Ένας χειμώνας που θα συγκλονίσει. Το μόνο που θα το ζεσταίνει θα είναι η πορεία του ΠΑΟΚ. 2-31-0-287-888. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου κύριε Κώστα. Τι λοιπόν, κάνεις πουλάκι μου. Άκουσε, ενημερώνω εσένα και τους συνοπαδούς. Μάλιστα. Αύριο στο Ερτσπορ στις 11 η ώρα έχει μαγνητοσκόπηση τον αγώνα ΠΑΟΚ Άγιαξ. Το πρωί ή το βράδυ? Το βράδυ. Α, ωραία βραδιά. 11 η ώρα να κάτσουμε να το απολαύσουμε. Γιατί αυτό το Ερτσπορ έχει πάρει και τα αποκλειστικά δικαιώματα του Άγιαξ και τα μεταδίδει. Μάλιστα. Και έτσι θα μπορέσουμε να το δούμε. Είδες ρε φίλε τώρα, ο πρόεδρος δεν μας κοιτάζει, μας κοιτάζει η ΕΝΕΔ. Ποια είναι η ΕΝΕΔ, ρε? Το Ερτσπορ. Εγώ οι ενέδους ξέρω ρε Κώστα, τώρα τόσα χρόνια αλλάξανε. Εντάξει, οι ΕΝΕΔ. Είδες εχθές είχαμε ΑΕΚ, εχθές είχαμε Ατρόμητο, είχαμε Άρη. Χθες ο Άρης δεν τα πήγε καλά. Το δες. Αλλά έπαιζε με μια ομάδα της οποίας το πρωτάθλημα άρχισε 31 Μαρτίου. Και είναι στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος αυτή τώρα. Αυτό που με είπαν εκεί στην Κατερίνη, ότι είσαι βαμμένος Αριανός, αρχίζω και το πιστεύω ρε φίλε. Όχι, στο λέω ρε παιδί μου, λέω μια αλήθεια. Κόντεψε να σου βγει η ψυχή έτσι πως το είπες. Χτες ο Άρης ήταν κάκιστος. Καλά, το πρώτο γκολ ήταν κινηματογραφικό. Αλλά το δεύτερο γκολ του το έδωσε ο τερματοφύλακας. Μετά τους απέβαλαν και το center back, μείναν και με 10 παίκτες, πάγαν και το τρίτο και καθαρίσανε. Στάσου, αλλά αυτό που λες τους απέβαλαν, δηλαδή ποιος τους το απέβαλε, αφού τραβούσε λέει... κόκκινη κάρτα δικαιολογημένη έφαγε, εντάξει. Γιατί τώρα το λες καλά. Δηλαδή... Ναι βρε, τους απέβαλαν εντός του δικαίου. Ναι, άμπρα, τώρα το λες καλά. Εντός του δικαίου τους απέβαλαν τον αυτόν. Αλλά μην αρχίζεις και λες αηδίες. Γιατί ρε φίλε, βλέπεις δηλαδή πως περνάς τα αριανίδικα αισθήματα. Γιατί άλλο σου λέω. Ρε βγες και πες είμαι αριανός ρε και το έχω καμάρι. Πες το ρε. Γιατί το κρύβεις. Θα βάλω τον πυρηνικό πάνω από τον Άρη ρε. Καλά είσαι, έχεις πλάκα. Ήρθε εδώ την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε και έφαγε 4-0. Άσε σε παρακαλώ τώρα. Είναι αλήθεια ότι έστησε στο μάτς του πυρηνικού με τον Άρη μια τρακοσάρα? Ότι έστησε στο μάτς, αλλά δεν έδωσαν τα λεφτά οι Αριανοί και χάσαν το πρωτάθλημα από σένα. Και έχεις τύψεις από τότε. Τότε εγώ ήμουν πολύ μικρός τώρα. Τι μικρός ήσουν? Καταρχάς εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Δεν πήρατε τα λεφτά και σας πιάσανε, σας κυνηγούσανε πάνω στο βουνό με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ήταν με ποιον ήταν μια ομάδα. Και έχεις τη σακούλα με τα λεφτά εσύ. Παπά, παπά, σε ποιον τα λες, μου τα λένε μετά. Καλά, εγώ ήμουν ρε. Ποιος ήταν? Μη λες ονόματα. Δεν θέλω ονόματα. Ήταν το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο. Γιατί πέσανε δυο κατηγορίες. Γιατί ο Πυρηνικός είχε ανέβει στην Αλφα Εθνική. Εκείνο το μάτσο το πήρε με 3-0. Και έπεσε δυο κατηγορίες. Έπεσε στη γάμα κατηγορία. Πήγαν οι προηγούμενοι, ναι, με έναν έχοντας μέσα τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, έναν οδηγό και έναν άλλον ποδοσφαιριστή, γιατί ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου είναι η σφραγίδα του Συλλόγου, το ξέρεις βέβαια. Λοιπόν, και πήγανε στο Πήλιο να δώσουν ραντεβού. να μην μπορείς να πήγεις ούτε με ελικόπτερο.
Ένα τέτοιο κοροϊδέ στην Κυστική. Αυτό σου λέω. Και για μένα είναι ύποπτη όλοι αυτοί. Καμιά φορά όταν βρεθούμε μαζί, θα μιλήσουμε, θα σου πω την όλη ιστορία αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, λες ότι τα play-off, μα τα play-off είναι έργο της Νόβα. Είναι έργο της Νόβα και της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία ήθελε να έχει ακροαματικότητα και χρήματα και ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Ναι ρε Κωστά, αλλά... Είμαι εναντίον των play-off εγώ. Είμαι εναντίον, τι θα πει ρε. Εγώ είμαι υπέρ... Με βγαίνει η ψυχή να βγω, να βγω πρώτος, ο οποιοσδήποτε πρώτος, και θα με βάλεις πάλι να παίξω play-off. Άιντε από εκεί ρε. Η Γερμανία γιατί δεν έχει play-off, η Αγγλία γιατί δεν έχει, η Ισπανία γιατί δεν έχει, η Ιταλία γιατί δεν έχει. Μόνο άλλες χώρες υποδέστερες έχουν play-off. Επειδή το πρωτάθλημά σου, εάν ξερέσουμε τις πέντε ομάδες, τις δύο της Θεσσαλονίκης και τις τρεις των Αθηνών, θες να βάλεις και την Τρίπολη, να έξι ομάδες, οι άλλες όλες είναι υποδιέστερες. Εγώ συμφωνώ με τα play-offs, αρκεί ο πρωταθλητής, όπως πολύ σωστά είπες προηγούμενα, κύριε Κώστα, κύριε Μοσχονά, να βγαίνει απευθείας και οι άλλοι ας παίξουνε. Για το ποιος θα παίξει δεύτερο. Ούτε και αυτό το κάνουνε. Ούτε αυτό. Αυτό είναι που με... Τους βάζεις όλους στον ίδιο τουρβά. Και πώς τους βάζεις στον ίδιο τουρβά. Δηλαδή, εάν έχει 9 βαθμούς διαφορά ο πρώτος από τον δεύτερο, που αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, έχει 3 βαθμούς αβάντα. Όχι. Αυτός ο οποίος έχει 9 βαθμούς διαφορά. Για κάθε 3 βαθμούς παίρνει ένα πόντο. Όχι, δεν είναι έτσι φέτος, κύριε Κώστα, άλλαξε αυτό. Δηλαδή πώς είναι τώρα. Δηλαδή μπαίνεις όπως είναι η βαθμολογία, η τελευταία 6, και συνεχίζουν ένα καινούριο πρωτάθλημα με τους ίδιους βαθμούς. Δεν αυτό είναι πιο δίκιο. Ναι, είναι πιο δίκιο. Όχι, ευτυχώς άλλαξε. Θυμάσαι πως ήταν έτσι προβλέπω. Ναι, βεβαίως, ήταν άδικο. Δηλαδή, θυμάμαι μία φορά ο ΠΑΟΚ από τη δεύτερη, τρίτη ομάδα είχε 15 βαθμούς διαφορά και ξεκίνησε με συν 3. Με τον πρώτο αγώνα έχασε, αμέσως μαζί. Κάτσε. Αυτό λέω. Άσε, για μένα δεν έπρεπε να υπάρχουν πλήγο. Αλλά τουλάχιστον αυτό που είπες, ο πρώτος να βγαίνει κατευθείαν και οι άλλοι να παίζουν. Μια, γι' αυτό εγώ στεναχωρέθηκα που ο ΠΑΟΚ δεν διαμαρτυρήθηκε. Θα πεις θα έκαμε, δεν, ναι, όχι. Αλλά πες το ρε παιδί μου, φώναξε τώρα, το δυνατά τώρα, από τώρα. Αυτό που λες τώρα, οι υπόλοιποι θα πολεμούν τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι αμαρτύρηση εκ του πονηρού. Λοιπόν, άσε τώρα, όλοι θα πολεμούν τον ΠΑΟΚ, ο καθένας για τον εαυτό του ενδιαφέρεται. Για να δούμε τι έχει να πει ο ακροατής επάνω σε αυτό. Ορίστε, ακούγεστε κύριε μου. Έλα ρε Κύριε Γομενότη εδώ πέρα. Αμά, καλώς ήρθατε. Αυτό που είπε πριν ο κύριος Κώστας είναι άκυρο. Ο καθένας δουλεύει, λέει, για τον εαυτό του, για την ομάδα του. Εσύ πέρυσι δεν δούλεψε ο Ολυμπιακός για σένα. Πώς δούλεψε ο καθένας για την ομάδα του. Φαίνεται αυτοί του ΠΟΚ, δεν ξέρω, έχουν πολύ κοντή μνήμη ρε παιδί μου. Κάτι παθαίνουν, τι τρώτε, το χρυσό ψαρό αυτό που παθαίνετε αμνησία και παθαίνετε αλσχάιμερ και χάλιστε στους δρόμους και σας βρίσκουμε εμείς στα ΠΑΟΚ και σας βάζουμε στο σωστό τον δρόμο, να δείτε τον δρόμο το σωστό. Γιατί ο δρόμος είναι ο σωστός, είναι ο ΠΑΟΚ και η Τούμπα. Κύριε Κώστα, να μην θυμάσαι αυτά που σε βολεύουν, να λες την πραγματικότητα. Πέρσι μου φάγε στο πρωτάθλημα, να το λες αυτό. Κι άσε τώρα τα δίθεν ένα καρούλι, ένα χαρτάκι έφυγε, λέει, και να έχεις βάλει, λέει, δικτυωτό καλτσόν σε όλη την Τούμπα. Όχι να μην βάλουμε και κοιλώτες και σου κέρνουμε στην Τούμπα. Και να το κάνουμε τραλαλόμ, τραλαλάμ.
ΠΑΟΚ, είμαστε αρσενική ομάδα, είμαστε και παίζουμε μπάλα. Όπως έρχομαι εγώ σε σένα στην Αθήνα και χάνω, κερδίζω, αλλά παίζω, έτσι θα άρχισε και εσύ σε μέρα και θα παίζεις και αν κερδίζεις, κέρδισες και αν χάσεις, έχασες. Να τα λες σωστά τα πράγματα. Μην τα λες έτσι που σε βολεύει και ειδικά εσείς οι ντεμέκ Μακεδόνες που μας τρελαίνετε το μυαλό. Εγώ δηλαδή δεν το αντέχω αυτό, ρε παιδί μου. Ο Μακεδόνας να υποστηρίζει το ΠΟΚ. Δίθενο Ελευσορίδης. Εγώ του γουστάρισα τον Ελευσορίδη και τι θα γίνω, κουλά. Ξέρεις και ξεφτύρα θα γίνω. Αυτό είναι ξεφτύρα για ένα Μακεδόνα. Γίνω Άρης. Αλλά επειδή δεν σε εκφράζει ο Άρης και δεν σε βγάζει αυτά τα αποθυμέρα και την τρέλα και τα κόμπλεξ σου και για να πας κόντρα στον ΠΑΟΚ πας με το δρομοσύστημα. Και άκου τώρα Γιώργο. Κάτσε, Γιώργο. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Κώστας. Γιατί ναι, τον... Ναι, ναι, θα περιμένεις λιγάκι και δεν... Και δεν... Έλα, και δεν θα το διακόψεις όπως πολύ όμορφα δε σε... Όχι, όχι, είπα και το προτάσμα πέρσι, άσε τα δικτυά, το καρτσόρ, μην τρελαθούμε τώρα. Άσε να τα πει ο... Γιατί είμαι στην Τούμπα να πω και το τελευταίο που με έρθε. Ναι. Να ξέρω κύριο Κώστας, γιατί εγώ έχω παράδοση στις ιστορίες ΠΑΟΚ, όταν ερχόταν το ΠΑΟΚ εδώ πέρα με στην Τούμπα, τους έπιανε ένα τρέμουλο από πίσω και ξέρεις, φωνάζαμε 45 χιλιάρικα, κύριο Κώστα, βγάλετε τα σορτσάκια και βάλετε κιλοτάκια από το τρέμουλο που τους έπιανε. Ακούω Κυρκώστα τώρα, να ξέρω με ποιον είμαι τώρα, με ποιον έχω απέναντι. Έχω Μακεδόνα δικό μου, έχω αντίπαλο δικό μου. Τι έχω μπερδέψει, δεν ξέρω τι έχω Γιώργο. Μπερδέψα τα χέρια με τα πόδια, ακούω. Κύριε Κώστα, έκλεισε ο κύριος Κώστας. Έκλεισε, τι να κάνει. Έκλεισε, δεν μπορεί να σε αντιμετωπίζει ο κύριος Κώστας, κρύβεται από χωρίων. Δεν την πήρατε χαμπάρι ρε, όλοι αυτοί του ΠΟΚ να πούμε είναι μια από εδώ και μια από εκεί, εκεί που φτύνω γλύφω και εκεί που γλύφω φτύνω και με λένε ρίζω και όπως όλα τα γυρίζω, κάντε στους γάμους σας να συζητηθούμε και καλούς απογόνους να σας πετάμε ρίζια. Ριζιάριγες. Λοιπόν, άκου τώρα, δεν γουστάρω. Εμείς οι Παοξίδες, Γιώργο, ναι. Μπορεί να είμαστε κάφροι, να είμαστε μαωμά, δεν ξέρω τι είμαστε, αλλά είμαστε αρσενικοί μας εγνήσιοι και αυτό που λέμε, αυτό εννοούμε. Αυτή είναι η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Και τρελαίνονται όλοι οι άλλοι. Σου λέω, ο κάθε Κυρκώστας και κάθε Πασχάλης γίνανε υποστηρικτές ο παδί του ΠΟΚ μόνο και μόνο γιατί δεν γουστάρω τον ΠΑΟΚ. Δεν γουστάρω, κοίτα τώρα σκεπτικό ρε, κοίτα σκεπτικό. Δεν γουστάρω τον ΠΑΟΚ, θα γίνω Ολυμπιακός. Δεν γουστάρω τον ΠΑΟΚ, θα γίνω κούλα. Δεν γουστάρω τον ΠΑΟΚ, θα γίνω μπαζελούλα. Ούλα, έλατε όλοι με συντούμπα. Να δείτε τι ούλα θα φάτε. Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή σ' αυτή είναι πολύ καλή στο μαγείρεμα, μ' ακούς Γιώργο. Βεβαίως. Επειδή σ' αυτή πολύ, είναι πολύ καλή στο μαγείρεμα, τέτοιοι μάγειροι, τέτοιοι σεφ, δεν χάνει τα μυαλά σου να πούμε. Αυτή μπορεί να σε κάνω φαγητό στο πίτσι φυτίλι στο δευτερόλεπτο και να πεις τι έγινε. Πότε πρόλαβε και το κάνει. Τόσο καλή μάγειρες είναι. Πέρυσι με φάγανε το πρωτάθλημα, βάλε τον 10 αγωνιστικές συμμορημένο να παίζει εκτός του μπας. Βεβαίως. Να του το φάμε το πρωτάθλημα. Μου το φάγανε. Φέτος, άκου τώρα, φέτος ξεκινήσαμε, βάλε το μείον 2, να του το φάμε πάλι. Αλλά δεν τους βγήκε το έργο το μείον 2. Δεν τους βγήκε τώρα φέτος. Που την πάτησαν αυτοί. Δεν τους βγήκε. Μα τι έγινε. Εκεί την πάτησαν Γιώργο, αυτοί ξεκινήσαν. Σου λέω βάλε το να ξεκινήσω πάλι με μείον 2, με ψυχολογία χάλια, να μην μπορεί και με το πρώτο στραβό παιχνίδι. Γεια σας. Του χρόνου τα λέμε πάλι. Όπως κάθε χρόνο λέγαμε, του χρόνου θα δούμε, του χρόνου θα δούμε και αυτός ο χρόνος τελικά έκανε 34 χρόνια να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Ποιος ο ΠΑΟΚ. Αυτή η μεγάλη ομάδα, αυτή η ομάδα που τρέλανε κόσμο, αυτοί που βλέπαν ΠΑΟΚ και κρυβόντουσαν στις γωνίες και κάτω από τα τραπέζια, κάτω από τις καρέκλες και κάτω από τα παόλα. Τέτοιο ΠΑΟΚ είχα εγώ. Και έχω. Και θα έχω μια ζωή. Λοιπόν, και φέτος τώρα μαγειρεύω τα play-off. Σου λέει τώρα κάτι ναι. Να κάνουμε τα play-off. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, δεν πιάνεται, είναι ακτύπητος. Μπορεί να βγει πάλι πρώτος με τη μία. Βάλε τα play-off να τον έχουμε στριμωγμένο. Άντε εγώ και μας την κάτσει από το πρωτάθλημα να τον πιάσουμε από τα play-off. Να μαζευτούμε πάλι όλοι μαζί. Αυτή είναι έτσι θα γίνει, ρε. Έτσι θα γίνει. Μα έτσι είναι, ρε παιδί. Γιατί το κάνω τώρα αυτό. Να τον έχουμε πιασμένο τον ΠΑΟΚ. Και ο κάθε Κυρκώστας τώρα λέει, όχι πιο κατεστημένο και ο ΠΑΟΚ έφαγε τα μούτρα του από μόνος του, βρες ημέτρος, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό, θα σκάσω ρε Γιώργο, θα σκάσω, δεν μπορώ να καταλάβω Μακεδόνες, Βορειοελλαδίτες, πώς υποστηρίζει το ΠΑΟΚ. Εμείς δώσαμε ρε, τόσα χρόνια ρε Γιώργο, κατεβαίναμε με λεωφορεία, με τρένα, με αεροπλάνα, με καραβάνια, μέσα σε βαγόνια, με παοξίδες, ρολοκομεία και Αθηνός νοσοκομεία και να υποστηρίζεις αυτή τη χαβούζα. Είναι δυνατόν, αυτό είναι ντροπή, αυτό αν ήταν, άμα ήμασταν Γιώργο σε πόλεμη κατάσταση, αυτό λέγεται προδοσία, το σύνει στα 6 μέτρα και το στέλνεις. Αν ήμασταν σε πόλεμη κατάσταση, αλλά επειδή είναι
ποδοσφαιρικά παιχνίδια, λες εντάξει δεν πειράζει. Αλλά αυτό αν ήταν σε πόλεμο, αυτό λέγεται προδοσία. Με προδίδει τώρα ο κάθε Κυρκόστας. Και πρέπει, τώρα τους το λέω και τους το ξαναλέω και θα σας το ξαναλέω μέχρι να σας κάνω παόκια. Θέλετε δεν θέλετε, είστε λάθος, πειράτε το στραβό, τον δρόμο. Γι' αυτό υπάρχουν οι παοξίδες, να σας δείξουμε το σωστό τον δρόμο. Έτσι μάθαμε από μικρά παιδιά αυτά που λένε οι πιτσιρικάδες και οι τέσσερα και όλη η τούπα που φωνάζει. Αυτά τα συθήματα του παοξί είναι βγαλμένα από την καρδιά του, είναι βγαλμένα από την ψυχή του, είναι βγαλμένα από το μυαλό του, είναι βγαλμένα από την ίδια του τη ζωή. Γι' αυτό τα βγάλαμε, για να τα ακούτε εσείς και να συμμορφώνεστε όσοι πήρατε το στράβο τον δρόμο. Θα γίνετε παοκάρες και μόνο παοκάρες. Και χαβούζα άσε να χτυπιέστε. Και μετά, αφού σας έχω πει, θα είμαστε όλοι ενωμένοι δυνατοί, θα τη φάμε τη χαβούζα για πλάκα. Αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι δυνατοί. Δεν μπορεί να ακούει τώρα ο Μαρινάκης τον κάθε εδώ πέρα πάνω να μιλάει, είμαι ο παδός του Ολυμπιακού, της Βαζέλας και της Κούλας. Του λέει έχουμε κόσμο πάνω. Δεν μασάμε τώρα από πάω. Θα τους ρημώξουμε. Από τη μια θα το φάμε εμείς από τη Χαβούζα, από την άλλη θα το φάνε οι Ρουφιάνοι δικοί μας από πάνω. Ρουφιάνος εδώ πέρα πάνω απαγορεύεται. Είναι εγκληματίας πολέμου. Τέρμα και τελείωσε. Τελεία και παύλα. Πάω κλείσε τρέλα. Λοιπόν, γιατί τώρα... Κοίταξε να δεις τώρα. Κάνα τα play-off, Γιώργο, μ' ακούς? Ναι, ναι, σ' ακούω. Ναι, είσαι... καταιγίδα είσαι. Ναι, 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 εντάξει, να κάνουμε. Λέμε ιστορικές αλήθειες, Γιώργο. Αυτή η εκπομπή, γι' αυτό κουσάρωσε σένα. Γιατί λέμε ιστορικές αλήθειες. Να μάθουν οι νέοι ποια είναι η ιστορία της κάθε ομάδος. Ποια είναι η ιδεολογία της κάθε ομάδος. Για να ξέρουν τι ομάδα να γίνουν. Εμείς τους θα λέμε ξεκάθαρα, καθαρά. Το έχω πει και το ξαναλέω. Εμείς οι παοξίδες μπορεί να είμαστε αιμοφόροι. Μπορεί να είμαστε μαμά, και να πιανόμαστε από σχοινιά σε σχοινιά και να πετάμε από λιοντάρια και ελέφαντες, αλλά είμαστε γνήσιοι αρσενικοί. Σε έχω απέναντί μου και σου λέω θα σε φάω. Δεν γυρνάω πίσω από την πλάτη να σε φάω κολοπιπιδίστηκα. Εμείς αυτά τα κοκοπιπιδίστηκα είναι μεταξύ σας κοκοκοκεφτέδες. Κοκοκεφτέδες. Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω να με φάμε τα play-off. Εγώ πιστεύω δεν τρομαγιά. Έχω πάρει φόρα. Έφυγες και αύριο μέρα είναι. Φυλάκια εκεί στην Τούζλα που είσαι. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα. Στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε. Και επιδιόρθωση των παλιών. Βελιζέλου 20 με Τσιμισκή στο πρώτο όροφο. Λογιστικό γραφείο Γιάννη Παπαδόπουλου. Θεσσαλονίκη, Λεωφόρους Νίκη 3. Τηλέφωνο 2310-222-216. Και πολύ γαστροκυλκής Θερμοπυλών 19-2343-023-900. Αύριο Σάββατο, έτσι, 11 η ώρα θα είμαστε εδώ και θα έχουμε και μια συνέντευξη που πραγματικά θα συγκλονίσει. Τι κρύβεται πίσω από την Αμφίπολη, για ποιο λόγο σταματήσαν οι εργασίες, τι είχανε μέσα τα φορτηγά που φύγανε συνοδευμένα από το στρατό, τι σχέση έχει η Αμφίπολη με τον ΠΑΟ και τον Ιβάν Σαββίδη. Τι ρόλο παίζει η Αθήνα για τα έργα που δεν γίνονται και για ποιο λόγο τα σταμάτησε το κατεστημένο για να μην υπάρχει το μνημείο αυτό, να μην φαίνεται για ποιο λόγο τα κάνουν αυτά. Όλα αυτά εδώ θα τα πούμε αύριο γύρω στις 11 που θα ξεκινήσουμε το Σαββατοκύριακό μας. Θα είμαστε εδώ παρεούλα. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Από εδώ και πέρα συνέχεια. Αύριο λοιπόν στις 11. Ως τότε να είστε καλά. Να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Από μένα και το Σωτήρι Δασκαλάκη. Να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος για να σας ενημερώσει. Να είστε καλά. Γεια χαρά.